Ο κόσμος είναι εδώ όλος, τον είδανε, ήρθε και τον εξεφτυλίσανε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Τι ώρα είναι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα. Θα ακούσετε φοβερά πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα πούμε πολλά πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Θα βγουν όλα στη φόρα για αυτή την ξεφτύλα της μαύρης θύελλας. Θα βγουν όλα στη φόρα. Μίλησα με τον Γάτο πριν, το μεγάλο Νικήτα Παπανικολόπουλο, και μου είπε: Σωτήρη, κράτα σε παρακαλώ χαμηλούς τόνους. Πώς να κρατήσω, ρε Νικήτα, εγώ χαμηλούς τόνους σήμερα, όταν έβλεπα εσένα εχθές να κλαις? Αυτό ρωτάω. Πώς είναι δυνατόν, γιατί μου ζητάς εμένα να κρατήσω χαμηλούς τόνους όταν εσύ εχθές έκλαιγες? Ο Κώστας ο Γυφταίας έκλαιγε. Ο Χρήστος ο Λουκάς έκλαιγε. Και κάποιοι άλλοι γελάγανε, κάποιοι ανέστητοι, κάποια ζώα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τα έλεγα καιρό όμως, φίλες και φίλοι. Τα έλεγα πολύ καιρό. Ότι αυτή η ομάδα με αυτόν τον πρόεδρο δεν ανεβαίνει ποτέ κατηγορία. 5 χρόνια στην Καλαμάτα ο Γιώργος Οράλης, που είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, να πας να πίνεις καφέ, να κάνεις πλάκα, να γελάς, να περνάς ωραία, ένας καλός δικηγόρος, αλλά για πρόεδρος δεν κάνει. Φίλε μου Νικήτα Παπανικολόπουλε, γάτε της μαύρης θύελλας, θρύλε της μαύρης θύελλας, που σε πέταξε έξω ο Σελίμος εχθές. Θα τα πούμε για αυτό το κύριο, θα τα πούμε και για αυτόν σήμερα, αλλά εμένα με καίει. Ναι, είναι η μόνη μας επιλογή. Είναι η μόνη μας επιλογή, Γρηγόρη Καρδάση, η μαύρη θύελλα. Είναι η μόνη μας επιλογή. Αλλά κάποιοι αυτή την ομάδα την έχουν καταντήσει πολύ μικρή. Ασέβεια στους 5.000 φιλάθλους που ήρθαν χτες στο γήπεδο. Ασέβεια, κύριε Ράλη. Μου βγαίνει στα κανάλια χτες και μου λες ότι φταίνε οι παίκτες. Ντροπή. Ντροπή, πρόεδρος ομάδας, να φωτογραφίζει ποδοσφαιριστές. Ντροπή να φωτογραφίζει το Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Το Γιαννάκι που παίζει τζάμπα στη μαύρη θύελλα. Ντροπή. Αυτό έχω να πω. Ντροπή και πάλι ντροπή. Ο πρόεδρος υπερασπίζεται τους ποδοσφαιριστές του. Ο πρόεδρος γίνεται ασπίδα προστασίας για αυτούς. Δεν τους δίνει στεγνά. Δεν τους θυσιάζει. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα. Ντέμι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Ήμασταν μαζί εχθές, έτσι. Ναι. Τι είδες, Ντέμι, πες μου. Δεν το περίμενα αυτό το... Αυτό που έγινε. Δεν περίμενα να χάσουν, δεν περίμενα... Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θέλει, κύριε Ράλη, που τους πληρώνεις ο Ποτέχης, που οι μισοί πεινάνε, που πάνε για προπόνηση στο Διαβολίτσι. Σε ρωτάω. Που πάνε στο Διαβολίτσι για προπόνηση, σε ρωτάω. 50 χιλιόμετρα και 50%. Που μας 5 χρόνια πρόεδρος δεν μπορεί να βρει ένα βοηθητικό να κάνει προπόνηση η ομάδα στην Καλαμάτα. Οι ποδοσφαιριστές φταίνε που ο μαύρος ο Τσβόγκ λείπει 2 μήνες από τη μαύρη θύελλα. Δεν μπόρεσε να χειριστείς ούτε αυτό το πραγματάκι. Οι ποδοσφαιριστές φταίνε που ξεκίνησες το καλοκαίρι χωρίς προπονητές στην ομάδα, για να τη βγάλεις τσάμπα. Τσάμπα και εκεί να τη βγάλεις. Για πες μου, εγώ δεν μιλάω για τους πιο πολλούς, δεν μιλάω, ούτε καλημέρα δεν έχω μαζί τους. Ξέρω ότι οι πιο πολλοί... Τέλος πάντων, αλλά δεν φταίνε αυτοί που η ομάδα είναι 7 βαθμούς από την Ερμηνεία πίσω. Δεν φταίνε αυτοί, κύριε Ράλη, που ξεκινήσανε χωρίς προπονητή. Δεν φταίνε αυτοί που χάσανε το σεντρεφόρ για 2 μήνες. Δεν φταίνε αυτοί που είναι απλήρωτοι περισσότεροι. Δεν φταίνε αυτοί που τρώνε μισή μπριτζόλα την ημέρα, μία. Σταμάτα τηλέφωνα, έλεος. Έλεος. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί που ο Παπαδόπουλος το δήλωσε τώρα στη φόρα. Σου είπε πέρυσι το Μάη να πάρει την ομάδα και εσύ δεν την έδωσες. Δεν φταίνε αυτοί που τη μαύρη θύελλα στη Δέλτα Εθνική την πήρες, στη Δέλτα την άφησες. Και την αφήνεις και χάνει από τα χωριά μέσα και έξω από την Καλαμάτα. Που χάνει από τα χωριά μέσα και έξω από την Καλαμάτα. Δεν φταίνει οι ποδοσφαιριστές της μαύρης θύελλας, κύριε Ράλη, που με τόση ευκολία και στα κανάλια εχθές και στον Ηλιάδη και στον Μπούρα βγήκες εχθές και τους έδωσες στεγνά. Εσύ δεν έχεις ευθύνες.
Γιατί ζητάς δεν είναι άξιοι να φορούν, να σηκώσουν το βάρος της μαύρης θύελλας. Εσύ είσαι άξιος να είσαι πρόεδρος της ομάδας. Σε ρωτάω, είσαι άξιος. Είσαι άξιος που πέρσι σε 12 ομάδες την έβγαλες 12η. Σε ρωτάω. Είσαι άξιος εσύ να είσαι πρόεδρος της μαύρης θύελλας. Κάνε την αυτοκριτική και παρετήσου. Παρετήσου και δεν κάνεις για πρόεδρος. Δεν κάνεις για πρόεδρος. Δεν κάνεις για πρόεδρος, το λέω να το ξέρεις. 12η και συνεχίζεις με τον ίδιο προπονητή το καλοκαίρι. Στο τζάμπα. Άμα θέλεις στο τζάμπα δεν ανεβαίνει η ομάδα. Σου λέω, σου φωνάζω. Πάρε προπονητή, φωνάζω, γράφω. Φέρε το Μαύρο πίσω, φέρε το Μπαλοτέλι πίσω. 2 μήνες η ομάδα χωρίς τον Μπαλοτέλι. 2 μήνες. Δεν έχει χάσει παιχνίδι με τον Μπαλοτέλι Καλαμάτα. Εσύ τίποτα. Εκεί όλα καλά και όλα ωραία. Έλεος με τα τηλέφωνα, έλεος με τα πετάξω έξω όλα. Έλεος με τα πετάξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις, σε παρακαλώ. Πάμε να δούμε, και ο μόνος που δεν φταίει για μένα είναι ο Γκόφας αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γκόφας, που αν δεν ερχόταν στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή θα παίζαμε στο τοπικό. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Δικαιούται και αυτός να κάνει 1-2 ήττες. Δικαιούται! Δικαιούται! Αλλά όμως να μην ξεκινάει με το μείον 9, πάλι πρώτος θα ήταν αυτή τη στιγμή. Με το μείον 9 του φορτώνεις την ομάδα και αφήνεις πονούμενα και για τον προπονητή. Είσαι καλός άνθρωπος, σε συμπαθώ, μ' αρέσει να σε βλέπω στον δρόμο να σου λέω ένα γεια. Αλλά δεν κάνεις για πρόεδρος. Το είπε ο Νίκος ο Μελογιάννης πέρυσι. Φύγε να σωθεί το ποδόσφαιρο. Να σωθεί η μαύρη θύελλα, να σωθείς κι εσύ. Να σωθείς κι εσύ. Αλλά τη στιγμή που η ομάδα μας, τα είδα χθες το βράδυ και δεν πίστευα στα μάτια μου, είναι 6 βαθμούς πίσω. Το πρωτάθλημα έχει 13 αγώνες ακόμα. Άντε 7. Και βγαίνεις τώρα και μου δίνεις τους ποδοσφαιριστές, δεν είναι άξιοι να φορούν τη φανέλα της Καλαμάτας. Σοπαρέ πρόεδρε. Εσύ είσαι άξιος να είσαι πρόεδρος της Καλαμάτας, δηλαδή. Άμα είσαι άξιος, γιατί δεν ανεβάζεις την ομάδα 5 χρόνια. Γιατί δεν έβγαλες τελευταία πέρυσι. Πρόπερσι ήρθε η Μαγούλα χωρίς τη βασική ομάδα στην Καλαμάτα με τη δεύτερη και την κέρδισες κι αυτήν. Αλλά τι άλλον, ό,τι να είναι στο πόδι, στο ποδάρι δουλειές. Και στις κρεπερίκες θα σου φλατζίδικα. Έτσι κατάντησε η Καλαμάτα. Έτσι κατάντησε η Καλαμάτα. Παρακαλώ, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στις φάσεις. Και μετά να πάρουμε και τον Γκούλια, τον Αλέξη, να μας πει τι έγινε με το ξύλο που έπεσε στην Πάτρα. Μετά έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Για, και δείτε εδώ, όσοι λέτε ότι φταίει ο Γκόφας. Από Βούδας Κούδας και από Κούδας Βούδας. Αν ο Πούτσι έβαζε τον γκολ, βάλτε το κι εσύ, ρε Θοδωρή παιχταρά. Βάλτε το κι εσύ το 90, δείτε τη φάση του Πούτσι και δεν τη δείξαμε χτες. Πάει στο 92 και τρώει τον γκολ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η μπάλα είναι πόρνη. Το ποδόσφαιρο είναι πουτανίστικο άθλημα. Η μπάλα είναι πόρνη. Δεν φταίει ο Γκόφας. Σε τι φταίει ο Γκόφας. Χρήστο Δημόπουλε φωνιά, που με παίρνει τηλέφωνο, σε τι φταίει ο Γκόφας. Μάκη μου Τεβελή, Γιώργη Πιστικέα, που ήρθε ο άνθρωπος. Δεν μη μίλα. Που ήρθε ο άνθρωπος στην Καλαμάτα, δέχτηκε να έρθει. Να πάρει το ρίσκο αυτό. Αλλά δέχτηκε, δεν είναι και ο, δεν είναι και ο Μουρίνιο. Και η Καλαμάτα δεν είναι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Δείξε τις φάσεις, σε παρακαλώ. Δείξε τις φάσεις.